βλέπεις τίποτα, έτσι. Αλλά βλέπεις το monitor, οπότε πώς είστε. Σε βλέπω λίγο, δώσε λίγο το μικρόφωνο να μας πει. Άσου, καταρχήν το μαλλί σου είναι πολύ αγορέ τελείως. Καταρχήν δεν το έχω δει ακόμα. Εγώ σου λέω ότι είσαι και θέλω... Να σου πω, κάντε λίγο έτσι ένα αυτό. Δες το λίγο, δες το. Δες το λίγο, έτσι, παρακαλώ πολύ. Ναι, πώς φαίνεται. Εντάξει, ναι. Πολύ διαφορετικό. Να σου πω, είσαι τον extreme από ό,τι βλέπω. Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να κάνω διαφορετικά πράγματα. Όσο μπορώ ακόμη, θα το προσπαθώ. Αρκεί να είναι, δηλαδή, μ' αρέσει τα διαφορετικά πράγματα, αλλά πάντα να προσαρμόζονται και με την ψυχολογία και με την προσωπικότητα του καθένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να κουβαλάς αυτό που δείχνεις και να το δείχνεις έτσι όπως πρέπει. Θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό απ' όλα. Αν εμένα αυτό το κεφάλι τώρα αυτή τη στιγμή μου ήταν ένα άφο, Παναγία μου τι έκανε, δεν θα ήθελα να κυκλοφορήσω. Δηλαδή η ψυχολογία μου θα γινόταν πάρα πολύ χάλια. Όσον αφορά βέβαια το σπάτι που κάνουμε, wet δηλαδή, να είναι υγρό, το μάλι πώς... Μάχτουσα πέπλο, wet look or expo. Σας βέβαια τις πλάις, είναι λίγο να σπάει τη ζάνα. Θα είναι κάτι ενδιάμεσο. Ναι. Κάτι ενδιάμεσο. Ich hätte aber schon so sein, dass das auf jeden Fall etwas damit... Ich finde es immer ganz schön, wenn man zwei Möglichkeiten hat. Wenn man auf der einen Seite sagen kann, ich kann damit ganz normal ins Business gehen, das heißt, ich kann das täglich in der Firma anziehen. Ich kann aber auch, wenn ich abends losgehe, das Ganze ein bisschen wilder stylen. Ne? Also. Χρήματα τα οποία μπορεί να πει ότι στην καθημερινότητά σου μπορεί και σε δουλειά να εμφανιστείς κανονικά και το βράδυ να το κάνει με styling πιο τρελιάρικο ώστε να βγει το βράδυ. Εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω με τον Patrick, ποια θα ήθελε να κουρέψει. Möchte fragen, welche Frau du gerne einen Haarschnitt machen würdest. Ganz gerne. Unser Bundeskanzler. Die Πρωθυπουργό μα. Merkel. Der würde ich gerne mal die Haare schneiden. Ich bin überzeugt davon, dass, es, dass diese Frau besser aussehen kann. Την κυρία Μάρκη πρέπει να την κουρέψω πολύ όμως, τελείως. Για να είμαι και ειλικρινή. Αυτή είναι σαν ρίστο σκότσα αγάπη. Για. Ναι, συμφωνεί. Sie muss ja im Trend sein, das kommt ja nicht vorbei. Είναι μόδα για αυτή. Ενώ από... Ποια θα ήθελε, ξέρω, να που να κουρέψει από την showbiz γενικότερα. Also eine andere berühmte Frau vielleicht? Also wenn ich eine Frau wählen könnte, die die leider nicht mehr lebt. Rihanna, ξέρω, γιατί βλέπω το αυτό το μαλλί εδώ πέρα της Αλεξάνδρας που θυμίζει λίγο Rihanna τώρα τελευταία αυτό και μέχρι και το χρώμα, ε. Das sieht ja ein bisschen Rihanna ähnlich. Das wäre so ein bisschen Marlene Dietrich, wäre also so, wo ich sage, das wäre eine Frau, die ich gerne mal frisieren würde. Η Marlene Dietrich, η οποία δεν είναι πλέον στη ζωή, αυτή να την χαρίζω πάρα πολύ. Ansonsten gibt es so Zeitschriften, da kann man sich tolle Frauen daraus aussuchen. Αλλά δεν υπάρχουν πάρα πολλά περιοδικά που θα διάλεγε πάρα πολλές. Και όχι επώνυμες δηλαδή, έτσι. Και επώνυμες και όχι επώνυμες, λέει. Τα περιοδικά. Λέει την Gaga ήθελε εγώ, θα ήθελε λίγο, ναι. Ja, zum Beispiel. Ναι, θα του άρεσε. Obwohl ich glaube, dass man bei der Frau nicht wirklich viel falsch machen kann. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι λάθος πάνω σε αυτή τη γυναίκα. Egal, was du da machst, das wird wahrscheinlich alles... Ό,τι και να κάνεις, θα γίνει ωραίο και θα είναι στη μόδα, ό,τι και να κάνεις πάνω της. Και λάθος να κάνεις, θα γίνει μόδα. Ναι, αυτό. Και λάθος να κάνεις, θα γίνεται μόδα, κατευθείαν. Falsch machst, wird zum Mode sein. Bitte? Auch wenn du es bei ihr falsch machst, wird zum Mode sein. Ja, es ist, das ist ja das Schöne an der Geschichte. Egal, was man macht, ist ja ωραίο. So. Λοιπόν, Αναστασία, σήκω λίγο να σε δω. Α, να σου πω, μ' αρέσει και εμένα τώρα. Yeah. Ναι, λοιπόν. Πολύ ωραίο, όντως πάρα πολύ ωραίο. Ε, τι λέτε εσείς? Πολύ ωραίο. Βεβαίως, αλλά όχι για μένα. Όχι για σένα. Έτσι, ε. Ναι, βέβαια. Ωραίοτατα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ, πραγματικά, και μας έκανες το μοντέλο, αφού το αποτέλεσμα βέβαια μετράει λίγο στις κάμερες, έτσι να φαινόμαστε. Το αποτέλεσμα βέβαια μετράει από ό,τι βλέπω και το αποτέλεσμα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και να πω και κάτι, και κάτι μπορείς εσένα, δεν μας είναι να αρέσει σε όλους, δεν είναι. Ε, το πάνε να αρέσει εσένα και στον άνθρωπό σου, από εκεί και πέρα, τίποτα άλλο. Ε, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Patrick, πότε μας ξανάρθεις, γιατί είδαμε και κάποια πλάνα από, από ένα φεστιβάλ που έγινε εδώ πέρα κομμωτικής και είδαμε ότι πώς Wir σουρεύεις jetzt, και κάποια... Von der letzten Show vom November ein paar Ausschnitte gesehen und möchte wissen, wann du uns wieder besuchen wirst.
Tja, die Frage stellen wir doch direkt mal an unseren Job. Das kann man gerade eine Rotze zum Kirill Jorgo, λέει. Καλή ερώτηση. Εγώ να πω κάτι, εγώ θα προτιμούσα καλοκαίρι. Πάντω να κάνει και λίγη διακοπούλη, να πάει και να κάνει και τα μπανάκια του εδώ. Wie wär's mal mit Sommer, damit du auch deinen Urlaub noch kannst ein bisschen. Das wäre direkt mein Anliegen jetzt gewesen, dass ich sage, ich würde auch gerne mal im Sommer herkommen. Das έλεγε τώρα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει και το καλοκαίρι κάποια στιγμή. Also generell muss ich sagen, ich fühle mich sau wohl in Griechenland, weil meine halbe Familie griechisch ist. Νιώθει πάρα πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα γιατί η μισή του οικογένεια είναι ελληνικιά. Αυτό θα έλεγα τώρα. Θέλω να πει το πώς βλέπει τους Έλληνες, δηλαδή την ανταπόκριση των Ελλήνων, γιατί αυτή τη στιγμή, θα το πάω και στο πολιτικό λίγο βέβαια εκεί, είμαστε το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Also, wir sind ja so im politischen Bereich so ein bisschen das schwarze Schaf in Europa. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Also, was glaubst du dafür? Was ist deine Meinung? Εσύ πώς μας βλέπεις, δηλαδή. Siehst du uns auch als schwarze Schafe? Ich denke, dadurch, dass der Euro mit einer Idee der Deutschen war, können wir uns ganz getrost bei euch hinten anstellen. Also, wir tun uns da nicht wirklich. Η γνώμη του είναι ότι επειδή ήμασταν όλοι στη σειρά και ψηφίσαμε όλοι μαζί και οι Γερμανοί να κάνουμε το ευρώ, και η Γερμανία μπορεί να πάρει σειρά πίσω από εμάς. Δεν νομίζω, εντάξει, γιατί η Γερμανία είναι βιομηχανική χώρα από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον και ότι αυτό κινείται και αυτά ότι παράγεται που τα παίρνουμε εμείς, οπότε σίγουρα αυτοί δεν θα έχουν το αναμενόμενο πρόβλημα. Also, ich glaube nicht, dass Deutschland so ein großes Problem haben wird, also wie wir. Ich persönlich kann da einfach nur eins zu sagen, ich mag schwarze Schafe, also von daher muss man auch aus der Rolle fallen. Αυτό που μπορεί αυτός να πει είναι ότι του αρέσουν τα μαύρα πρόβατα. Ich bin der schwarze Schaf der Familie, von daher fühle ich mich hier ganz gut. Ο ίδιος είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας, οπότε στην Ελλάδα νιώθει πολύ άνετα. Θα το ρωτήσω πώς βλέπει τις Ελληνίδες, και αν είχε, ξέρω, κάποιο φλερτ, κάτι τέτοιο, γιατί... Wie du die Griechen siehst, ob du ein Flirt hattest, aber... Dadurch, dass ich in 4 Wochen Vater werde. Σε 4 εβδομάδες θα γίνει μπαμπάς. Περιμένει αγοράκι. Α, δεν το ξέρω, συγγνώμη. Το καλό είναι ότι δεν μας βλέπουν στη Γερμανία, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ich habe für mich meinen Lebenspartner gefunden, die sitzt zu Hause und wartet darauf, dass ich nach Hause komme. Περιμένει, οπότε τον περιμένει. Στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, όμως, ξέρεις, ότι το σπίτι είναι σπίτι. Και η γκόμενα είναι γκόμενα που είναι. Also in Griechenland ist es zu Hause zu Hause und die Freundin ist halt eine Freundin. Schön, dass ich Deutscher bin, ja. Ευτυχώς που είναι Γερμανός, λέει. Λοιπόν, να έρθουμε λοιπόν τώρα στα προϊόντα μας, κανονικά. Εκτός βέβαια από κομμωτήρια, ετοιμάζεται κάποιο φεστιβάλ, γιατί γίνεται κατά καιρούς κάποια φεστιβάλ κομμωτικής και εκεί έχουν την δυνατότητα κάποιοι να παρακολουθήσουν τις τάσεις της μόδας όσον αφορά την κομμωτική τέχνη και βέβαια και να ρωτήσουν και να μάθουν όσον αφορά με τα προϊόντα σας κάτι. Γιατί πριν πόσο καιρό είχε γίνει εδώ σε ένα ξενοδοχείο από στη Θεσσαλονίκη, ναι. Το οποίο δείξαμε και κάποια πλάνα βέβαια από την εκδήλωση αυτή. Ετοιμάζετε κάτι άλλο? Αυτό που ετοιμάζουμε εμείς σαν εταιρεία είναι τώρα τον Μάιο που θα πάμε ένα ταξίδι να γνωρίσουν οι πελάτες μας την εταιρεία, την Τζέκο, το εργοστάσιο. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία, πώς φτιάχνονται τα προϊόντα. Σε ποια πόλη είναι καταρχήν? Είναι ανάμεσα στο Μόναχο και στη Βιέννη. Ένα mm-hmm. μέρος το οποίο είναι φανταστικό. Είναι σαν το χωριό το Στρούμφ. Είναι φοβερό το χωριό. Είναι σαν χωριό. Πολύ ωραίο. Από αυτά έχουμε ανάγκη, από χωριά έχουμε. Ναι, είναι και πεντακάθαρο. Ναι. Είχα εντυπωσιαστεί όταν πήγα εγώ για πρώτη φορά. Πολύ ωραίο. Είναι φοβερά φιλοξενοί σαν άνθρωποι. Δεν καθόλου κρύοι mm-hmm. οι ιδιοκτήτες. Γιατί έχεις δυνατόν να γνωρίσεις αυτούς που έχουν το εργοστάσιο. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Δεν είναι ένα πρόσωπο. Το ίδιο κάνουν και οι πελάτες της Γερμανίας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τη συμπεριφορά των Γερμανών στον κόσμο που πάει, ίσως και στους κομμωτές, επειδή εσείς έχετε ξαναπάει σίγουρα, έτσι δεν είναι. Ναι. Πώς είναι? Πολύ ζεστή. Πολύ ζεστή. Και εγώ εντυπωσιάστηκα. Δεν το περίμενα τόσο πολύ. Πολύ ζεστή. Θα πάτε κι εσείς, βέβαια. Φυσικά θα πάω εκεί η Αθήνα. Δεν χάνεται διατάξει η Αθήνα. Θέλουμε να γνωρίσουμε κι εμείς, γιατί δεν έχουμε ακόμη πάει στη Γερμανία να γνωρίσουμε. Στην Αθήνα έχετε κάνει κάτι εσείς παρόμοιο? Στην Αθήνα όχι ακόμη, δεν έχουμε κάνει, αλλά θα ετοιμάσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν θα το κανονίσουμε, θα ενημερωθείτε σίγουρα. Βεβαίως. Και τον Οκτώβριο θέλω να πω ότι ετοιμάζουμε ένα διεθνές, μόνο για Τσέκο φυσικά πάλι, έρχονται όλοι οι αντιπροσωποί της Πορτογαλίας, σε συμμετοχή με τους δικούς μας τεχνικούς. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο show στο Sunny Resort. Είστε και καλεσμένοι αν θέλετε να έρθετε.
Μόνο σαν υποκού, φτάνει, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Θα είναι ένα ωραίο show. Θάλασσα, είναι δυνατόν υπάρχει θάλασσα και να πω όχι. Σίγουρα. Είναι ήδη προγραμματισμένο από τώρα. Θα είναι πολύ χαμηλό το κόστος για τους πελάτες μας, σχεδόν ανύπαρκτο. Και θα είναι έτσι και την ευκαιρία να ξαναδούν και το Patrick Live και άλλους τεχνικούς βέβαια. Και Πορτοκάλους και Έλληνες τους δικούς μας τεχνικούς. Τελικά δεν θα κάνουμε το κατήρι του Patrick. Εδώ λέμε Οκτώβριο. Είπαμε για καλοκαίρι. Ξέρω κάτι να το φέρουμε, ξέρω εγώ, Ιούλιο, Αύγουστο. Κάτι να κάνουμε τον Αύγουστο στη Μύκονο. Ξέρω κάτι. Κάτι απλό δηλαδή. Στη Μύκονο. Ακριβώς. Γιατί όλη η Ελλάδα θα είναι στη Μύκονο τότε, πιστεύω τον Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο βέβαια. Και νομίζω ότι θα ήταν και πολύ καλή έτσι, προώθηση της χώρας μας και στο εξωτερικό. Βλέποντας όλα αυτά. Ωραία. Ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε τουλάχιστον να έχει τον Οκτώβριο τον καιρό που έχει τα τελευταία δύο χρόνια που έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι, ναι. Mm-hmm. Και κυρίως για τους Γερμανούς είναι. Να σου Οκτώβριο πω. Και τέτοια θερμοκρασία 30 και. Είναι ναι. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Πριν από δύο χρόνια είχα πάει στο Στοκχόλμη. Πρέπει να ήταν Ιούνιος. Υπήρχε μια ελληνική εβδομάδα εκεί πέρα και πήγα για να καλύψω κάποια πράγματα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, εγώ πήγα με μπουφάν κανονικά. Είχε περίπου 10-15 βαθμούς. Αλλά μιλάμε ήλιο, δεν μπορώ να πω. Και τους έβλεπες όλους αυτούς στα πάρκα. Απλωμένοι. Ναι, γυμνοί εν τω μεταξύ από τη μέση και πάνω. Εγώ εν τω μεταξύ με τον μπουφάν και έκανα το σταυρό μου και λέω: τι γίνεται, ρε παιδί μου. Η διαφορά πολλές φορές πώς αισθάνονται. Μαζεύουν ήλιο. Έχουν ανάγκη από ήλιο αυτοί. Ναι. Ξέρετε πώς θα του φανεί αν έχει 30 βαθμούς τον Οκτώβριο. Ναι, πιστεύω πως ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Πάτρικ, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Έστω και είδαμε ένα μικρό δείγμα από την δουλειά σου. Και έγκωση. Να σου πω, δεν τελειώσαμε, μετά είναι στη σειρά μου. Yeah, then give it gleich hier. Der breite Scheitel. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Έχουμε τα καλύτερα βέβαια για την εταιρεία σας. Εμείς και ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι όταν υπάρχει ποιότητα, πιστεύω ότι ο κόσμος θα το εκτιμήσει και σιγά σιγά νομίζω θα πάτε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ.